Εύρεια σύσκεψη για τη μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία του Ψηφιακού Μουσείου 1821, που σύντομα θα βρεθεί στον Πύργο, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος το πρωί της Τετάρτης με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ένα φιλόδοξο και πρωτοποριακό έργο που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και απευθύνεται σε πολίτες όλων των ηλικιών. Η σύσκεψη έγινε με την συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέα Φίλια. Το κινητό Ψηφιακό Μουσείο, πάρκο ανάδειξης της ιστορίας του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, θα εγκατασταθεί στο Αθλητικό Κέντρο της Αγίας Βαρβάρας και θα λειτουργήσει από τις 23 Σεπτεμβρίου, οπότε θα γίνουν και τα εγκαίνια της δράσης με λαμπρότητα, ενώ θα παραμείνει στην περιοχή ως τις 19 Οκτωβρίου. 23 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή, θα γίνουν τα εγκαίνια με την λαμπρότητα που ταιριάζει στο γεγονός, μιας και πρόκειται για αναπαραστάσεις κορυφαίων στιγμών του ελληνισμού. Θα προσπαθήσουμε να γίνει ό,τι το καλύτερο για τον κόσμο. Πάντως, μια πρώτη άποψη και εμπειρία που έχω εγώ, συνιστώ σε όλους να έρθουν. Είναι μια μοναδική, θα έλεγα, εμπειρία ζωής και είναι δωρεάν και είναι κάτω από τις καλύτερες συνθήκες η δυνατότητα που έχουν να βιώσουν αυτή την εμπειρία. Ο κύριος Φίλα σημείωσε ότι ο Πύργος είναι ο 8ος σταθμός της περιήγησης του Ψηφιακού Μουσείου 1821. Ένα ψηφιακό μουσείο που αποτελείται από 12 κοντέινερς που μέσα σε αυτά αποτυπώνεται η Ελληνική Επανάσταση του 1921 με σύγχρονες ψηφιακές οπτικοακουστικές και διαδραστικές τεχνολογίες. Φιλοδοξούμε και είμαστε σίγουροι ότι θα επισκεφθούν όσο περισσότεροι κάτοικοι του Δήμου Πύργου και όχι μόνο, αλλά κυρίως οι μαθητές των σχολείων του Δήμου Πύργου και οι οποίοι βεβαίως είναι ενημερωμένοι ήδη μέσω των περιφερειακών διευθύνσεων, έτσι ώστε μέσω του πόρταλ να κλείσουν ραντεβού και να επισκεφθούν αυτό το πρωτοποριακό, αν θέλετε, και γεμάτο ιστορία μεν, αλλά και γεμάτο σύγχρονη τεχνολογία που στην ουσία σηματοδοτεί την πορεία του ελληνικού έθνους από εκείνα τα χρόνια μέχρι σήμερα και την πρόοδο η οποία έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε μέσα από βιωματικές δράσεις σύγχρονης τεχνολογίας να έχουμε μπροστά μας ένα αποτύπωμα της ιστορίας, όχι μόνο της τοπικής ιστορίας, αλλά και της γενικότερα της ιστορίας της χώρας σε ό,τι έχει να κάνει με τα 200 χρόνια και την Ελληνική Επανάσταση.